οποίο προβλήθηκε κατ' επανάληψη τα περασμένα χρόνια από τότε που απελευθερώθηκε η Θράκη, δηλαδή εδώ και 102 χρόνια, και αυτό γίνεται πράξη. Και μάλιστα έχει ορίσει, σύμφωνα με τον νόμο, την 6η Απριλίου που συμπίπτει με τον Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Και μάλιστα θέλω να σας υπογραμμίσω ότι η απόφαση αυτή μας βρίσκει σύμφωνος, διότι ικανοποιεί το λαϊκό και το εθνικό αίσθημα και το τοπικό, διότι και πάνω απ' όλα αναπαύονται αυτές οι ψυχές ένα χρέος που είχε το ελληνικό κράτος αυτών που διώχθηκαν, αυτών που εξοντώθηκαν, αυτών που εκριζώθηκαν από τις ρίζες τους, τις πατρογονικές. Ήδη ο νόμος βρίσκεται σε διαβούλευση ηλεκτρονική. Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο που θα ακούσει την δήλωσή μου να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και να ζητήσουμε όλοι μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία την ιστορική τεκμηρίωση της σκοτεινής περίοδου το 1914 μέχρι το 1920. Και μάλιστα θέλουμε τεκμηρίωση από τουλάχιστον από 2-3 πανεπιστήμια του ελληνικού κράτους, προκειμένου να φωτιστεί αυτή η ιστορική περίοδος, αν έγινε γενοκτονία σε βάρος του θρακικού ελληνισμού, αν έγινε εθνοκάθαρση, αν έγιναν φυσικές εξοντώσεις. Στη μνήμη όλων αυτών που χάθηκαν, στη μνήμη όλων αυτών που αγωνίστηκαν, στη μνήμη όλων αυτών που δέχθηκαν άδικη επίθεση των Νεοτούρκων, αλλά και λοιπόν γειτόνων. Θα πρέπει μετά από την ψήφιση αυτού του νόμου να προχωρήσει το ελληνικό κράτος και να μας δώσει απάντηση, διότι είμαστε η γενιά με τη ζώσα μνήμη και κάθε οικογένεια θρακική έχει και τη δική της τραγωδία και μπορούμε όλοι μας να καταθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώσουν το τι συνέβη στη σκοτεινή περίοδο από το 1914 μέχρι το 1920 που είχαμε την απελευθέρωση της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Ο νόμος αυτός στη συνέχεια μετά την ηλεκτρονική διαβούλευση θα εισαχθεί στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα έχουμε την ψήφιση αυτού του νόμου την 7η Ιουλίου τρέχοντος έτος. Είμαι σίγουρος, επειδή κάτι ετοιμάζεται και θα το γνωστοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς γύρω από τους πολιτιστικούς συλλόγους και όχι μόνο. Ταυτόχρονα που θα έχουμε την ψήφιση του νόμου, θα έχουμε και λοιπές εκδηλώσεις και μάλιστα αυτές θα σας τις γνωστοποιήσει η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτιού Ελλάδος και όχι μόνο. Εγώ εκείνο το οποίο θα κάνω έκκληση είναι ότι θα πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να ευχαριστήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση, τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, διότι γνωρίζω τις λεπτομέρειες πώς έφτασε ο νόμος αυτός να δρομολογηθεί και μετά την ψήφιση του νόμου θα έχουμε το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ορίζει τις λεπτομέρειες και τον τρόπο και το χαρακτήρα που θα απαντά και στο πάγιο και αίτημα των Θρακών. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτόν τον κοινοβουλευτικό αγώνα τον κάνω εδώ και 2,5 χρόνια και έχει πλέον αποδώσει. Και είμαι πολλαπλά χαρούμενος. Όμως πολλαπλά χαρούμενος είμαι και για ένα άλλο, θέμα το οποίο έδωσε μεγάλη προσθετική αξία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που ήταν τα δύο αποκαλυπτήρια που είχαμε, δύο σπουδαία μνημεία, ένα
στην Αλεξανδρούπολη και ένα στο Δημότυχο πρόσφατα. Και πιστεύω ότι το μήνυμα αυτό έφτασε στην Αθήνα. Και γι' αυτό έχουμε και τον νόμο σε πλήρη εξέλιξη που σας προείπα. Σας ευχαριστώ πολύ.